Εμείς θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας και να επισκεπτόμαστε τους χώρους της πρώτης γραμμής, της... είστε μπροστά στη μάχη αυτή, με τεράστιες, με υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνετε όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα 2 χρόνια, και για άμεση ενημέρωση, γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις από κοντά την κατάσταση και αλλιώς να στην περιγράφει κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος, ή από μακριά ή μέσα από τις αίθουσες της Βουλής και των κομματικών γραφείων. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να υποσχεθούμε. Το ξέρετε ότι αυτό προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, παρά τις λίγες δυνάμεις που έχουμε, να προωθούμε τα αιτήματα, να διεκδικούμε, να πιέζουμε και βεβαίως να αγωνιζόμαστε στο πλευρό σας και στους δρόμους του αγώνα κυρίως, γιατί εκεί κρίνεται σε τελευταία ανάλυση, μέσα στους χώρους δουλειάς και στους δρόμους του αγώνα το ζήτημα. Μόνο εκεί μπορεί να ασκηθεί πραγματική πίεση για επίλυση έστω κάποιων προβλημάτων ή πολύ περισσότερο για να αλλάξει ριζικά η κατάσταση όπως επιδιώκουμε, όπως θέλουμε και όπως νομίζουμε το έχει ανάγκη όλος ο λαός και ο τόπος. Και από αυτή τη σκοπιά όντως θα κάνουμε ό,τι περνάει. Ανοιχτή γραμμή θα έχουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Για παράδειγμα, αν υπάρχει και κάποιο υπόμνημα ή κάποιο για συγκεκριμένα ζητήματα, για το τι πρέπει ακριβώς να προωθήσουμε για τον οργανισμό, για τις αλλαγές που χρειάζονται εδώ στον υπάρχοντα οργανισμό ή άλλα ζητήματα που αφορούν ειδικά το νοσοκομείο Σερών και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό, να το κάνουμε. Να έχουμε ανοιχτή γραμμή αυτά και μέσω της οργάνωσης και μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας για να γίνουν. Και επειδή είμαι στις Σέρες και υπάρχει αυτό το κλίμα το αρνητικό, θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την κατάσταση του νοσοκομείου, αλλά και με την άρνηση του εμβολιασμού, ορισμένες φορές ή σε αρκετές περιπτώσεις όχι δικαιολογημένα, γιατί μπορεί να είναι και συμπολίτες μας που δικαιολογημένα μπορεί να έχουν κάποιο λόγο, να τους λέει ο γιατρός και λοιπά να μην κάνουν το εμβόλιο ή να μην παίρνουν αυτά τα μέτρα των αναγκαίων τεστ και λοιπά. Αλλά οδηγούμενοι από μεταφυσικές, ανορθολογικές, αν θέλετε, απόψεις, είναι αρνητές του εμβολιασμού, αρνητές της επιστήμης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι πρέπει να ακούμε την επιστημονική κοινότητα, πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών και των επιστημονικών ομάδων, ελέγχοντας φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα, ότι θα πρέπει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, ότι θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα τεστ, να παίρνουν τα μέτρα ο καθένας της προστασίας με αντισηπτικά, με τις μάσκες, όλα αυτά κλπ. Όμως αυτό δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση και το όποιο κόμμα από τις ευθύνες έχει για την άσκηση της εξουσίας στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι οποίες είναι εγκληματικές. Η κυβέρνηση αυτά τα 2 χρόνια, κατά την άποψή μας, έχει εγκληματικές ευθύνες και δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το χέρι στον ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους και να τους λέει κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο και με τρόπο μάλιστα παίρνοντας και μέτρα, πληρώστε και από την τσέπη σας για όλα αυτά και την ίδια ώρα να μην λέει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Γιατί εντάξει να καλείς όπως καλούμε εμείς για παράδειγμα ή άλλοι να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, να παίρνει τα ατομικά μέτρα προστασίας κλπ. Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να υπερασπίσεις το δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να το αναπτύξεις. Και όχι να δίνεις και να γεμίζεις τις τσέπες των λίγων, των μεγάλων κλινικαρχών, για παράδειγμα, των ομίλων της υγείας του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αυτά τα 2 χρόνια, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα εσείς αυτό, έχουν θησαυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Έχουν τεράστια κέρδη. Και μάλιστα από τη μικρή
χρηματοδότηση που έχει το κράτος να δίνει αυτά τα χρήματα σε αυτούς, αντί να τα δώσει έστω τα πενιχρά χρήματα που δίνει ή που έχει το ταμείο το κρατικό, αντί να τα δώσει στο δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να τα δώσει στον προϋπολογισμό εδώ του νοσοκομείου των Σερών, να επιλύσει υπαρκτά προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές των συνανθρώπων μας και βάζουν και σε εσάς σε μεγάλο, σε τραγικό δίλημα. Ποιο να σώσετε ή να μη σώσετε, ή τι να κάνετε και τι να μην κάνετε. Αυτό υπάρχει και σε όλη την Ελλάδα, πολύ περισσότερο εδώ στις Σέρες που είναι επιβαρημένη περιοχή, που είναι μεγάλος νομός όπως είπατε, που είναι μακριά από αστικά κέντρα κλπ. Άρα αυτό το ζήτημα εμείς θέτουμε, δηλαδή αυτά τα χρόνια έπρεπε να ενισχυθεί και όχι να απαξιωθεί παραπέρα. Γιατί απαξιώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας, απαξιώνονται τα νοσοκομεία. Γιατί η βασική γραμμή, η στρατηγική της κυβέρνησης, αλλά και των υπολείπων αστικών κομμάτων δυστυχώς που έχουν κυβερνήσει σε αυτή εδώ τη χώρα, είναι ότι πρέπει να οδηγηθούμε στην εμπορευματοποίηση της υγείας, όπως και σε άλλους τομείς, σταδιακά απαξιώνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας. Έτσι εξηγείται και γιατί μπαίνουν εργολαβίες στα νοσοκομεία, γιατί δεν γίνονται προσλήψεις στο δημόσιο γιατρών, νοσηλευτών, άλλου διοικητικού προσωπικού και υποστελεχώνονται νοσοκομεία, όπως είναι εδώ, για παράδειγμα, στις Σέρες που σωστά τα είπατε. Τα ξέρουμε κι εμείς, ξέρετε ότι τα ξέρουμε. Τα καταγράφουμε και τώρα πιο συγκεκριμένα για να δούμε πώς μπορούμε να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν δικαιολογείται, για παράδειγμα, δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, αντί να έχεις περισσότερους γιατρούς και όχι τους 163 που ξεκίνησες, όπως είπε εδώ ο πρόεδρος της Ένωσης, πριν δύο χρόνια, πριν την πανδημία, και να είσαι λιγότερο. Έπρεπε να έχεις τους διπλάσιους τουλάχιστον. Αν όχι τους διπλάσιους, πάντως οπωσδήποτε πολύ παραπάνω. Δεν γίνεται να ξεκινάς να έχεις νοσηλευτές περισσότερους πριν και τώρα να είσαι με λιγότερους νοσηλευτές. Δεν γίνεται να έχεις διοικητικό προσωπικό, γιατί ένα νοσοκομείο, ένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να έχει και την καθαριότητα και τη σύτηση και αυτόν που θα κάνει το οργανόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα για να τρέξουν οι προμήθειες που χρειάζεται να γίνουν στο νοσοκομείο, η ενίσχυση των υποδομών και μια σειρά τέτοια ζητήματα, όταν έχεις ελλείψεις και σε διοικητικό προσωπικό και σε όλες τις ειδικότητες. Δεν μπορεί να λείπουν ειδικευμένοι γιατροί, ας πούμε, και να κλείνουν κλινικές. Μην τα αναφέρω ξανά, τα αναφέρατε πολύ αναλυτικά εσείς. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να καταλήξουμε τι θέλουμε και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε, αφού δούμε τις αιτίες αυτού του προβλήματος. Και αν συμφωνήσουμε σε αυτές τις αιτίες, πρέπει να ενώσουμε τη γροθιά μας, να ενώσουμε την πάλη μας, τις σκέψεις μας, τις προτάσεις μας, όλοι εμείς από τα κάτω και όχι κάποιες κορυφές πάνω, γιατί εκεί δεν γίνεται. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά μας έχετε ακούσει, δεν γίνονται με συμφωνίες κορυφών. Να δει ο Κουτσούμπα στο Μητσοτάκι, να δει ο Τσίπρα στον Κουτσούμπα, να δει τον εκπρόσωπο που θα εκλεγεί στο Κινάλ τώρα ως αρχηγός ή ξέρω εγώ ποιον άλλον πολιτικό αρχηγό και τάχα μου να συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται. Διότι άμα υπηρετείς διαφορετικά συμφέροντα, πρέπει να επιλέξεις και το δρόμο σου. Έχεις διαφορετικό δρόμο να ακολουθήσεις. Άμα υπηρετείς τα συμφέροντα των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων στην υγεία ή γενικότερα των εργαζομένων και σε άλλους κλάδους, πρέπει να αντιταχθείς στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Πρέπει να αντιταχθείς στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πρέπει να πατήσεις το πόδι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες δομές εδώ του κράτους και να το αλλάξεις ριζικά. Τέτοια πρόθεση δεν έχουν όμως τα άλλα κόμματα και τα είδαμε κατά την περίοδο της διακυβέρνησής τους. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει και όταν είμαστε σε οικονομική κρίση βαθιά και υπάρχουν μνημόνια, η περιοριστική πολιτική που λέμε, σε μισθούς, σε μεροκάματα, σε κοινωνικές παροχές κλπ. Και τα κόβουν με το τσιχούρι, και όταν βρισκόμαστε σε οικονομική ανάπτυξη, σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης,
όπου ακολουθείται περισσότερο η επεκτατική ονομαζόμενη πολιτική, όπως σήμερα γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και στην Ελλάδα, και που γίνεται βέβαια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται, που ήθελε να κάνει πριν. Γιατί η επεκτατική πολιτική πάλι οδηγεί σε πληθωρισμό, οδηγεί σε τέτοιες πληθωριστικές τάσεις που δημιουργούν ανατιμήσεις και την παραμικρή κοινωνική παροχή που μπορεί να δίνεται, ή ακόμα και το παραμικρό ψίχουλο, όπως το λέμε, αλλά τέλος πάντων οτιδήποτε και αν αυτό, αύξηση σε μισθό, σε σύνταξη, το παίρνει πάλι από την ανατίμηση και πάει, φεύγει από τον εργαζόμενο, από τον γιατρό, από τον νοσηλευτή, από τον οποιοδήποτε εργαζόμενο και πάει ξανά στον κρατικό κορβανά ή πάει στον επιχειρηματία, στον ιδιώτη κλπ. Ο οποίος και φορά απαλλάσσεται και παίρνει χρήματα πολλά από το Ταμείο Ανάπτυξης, πάνω από 90-95% είναι που δίνονται στους μεγάλους ομίλους από το Ταμείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως πληρώνει πάλι ο εργαζόμενος. Με ένταση της φορολογίας και με την ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης ή σε άλλους τομείς της ζωής του. Και όλα αυτά είναι ένα κουβάρι. Είναι ενιαίο ζήτημα, ενιαία τα προβλήματα, και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, και πάντα οδηγούμαστε εκεί. Δηλαδή ότι αυτό το σύστημα, το σάπιο, πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η συνολική πρότασή μας εμάς, χωρίς να σημαίνει ότι παρετούμαστε από τη διεκδίκηση, από τον αγώνα και από την άσκηση πίεσης, ώστε να επιληθούν ακόμα και τα πολύ μικρά, το παραμικρό πρόβλημα. Ό,τι δηλαδή μπορεί να μας πάει μπροστά, εμείς το παλεύουμε. Αλλά έχουμε στο μυαλό μας ότι αν δεν κάνεις αλλαγές εκβάθρων σε αυτό το κράτος, σε αυτές τις υπηρεσίες έτσι όπως λειτουργούν, στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν το αναπτύξεις, δεν βάλεις τον ιδιωτικό τομέα για παράδειγμα, δεν τον επιτάξεις, αλλά όχι με την επίταξη που λέει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ή άλλα κόμματα, να τους δίνουμε λεφτά, να τους πληρώνουμε για να προσφέρουν τις υπηρεσίες είτε σε κρεβάτια είτε σε προσωπικό κλπ. Από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίταξη κανονική. Δεν γίνεται σε συνθήκες πολεμικές, όπως λένε, γιατί πόλεμος είναι με την πανδημία που δίνει ο ελληνικός λαός, που δίνουμε όλοι, να έχεις αυτό το πράγμα και ο άλλος να θησαυρίζει πατώντας την υγεία ή πατώντας τις δικές σου πολιτικές που έχεις οδηγήσει σε απαξίωση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Να μην παίρνεις δηλαδή γιατρούς, να μην έχεις νοσηλευτές, να λείπουν βασικά ζητήματα. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς παλεύουμε για προσλήψεις με σταθερές σχέσεις εργασίας. Οι συμβάσεις να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Συμφωνούμε με αυτή την πρόταση και το παλεύουμε. Και με τις υπόλοιπες προτάσεις που κάνατε ως σωματεία, ως σύλλογοι. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι τις αντίστοιχες προτάσεις νόμου ή άλλες μορφές κοινοβουλευτικές που έχουμε χρησιμοποιήσει καταθέτοντας στη Βουλή για να ψηφιστούν, αρνούνται τα άλλα κόμματα να ψηφίσουν. Παίρνουν μόνο τη δική μας ψήφου, 15 ψήφους δηλαδή, που έχουμε εμείς στη Βουλή, σε σύνολο 300 βουλευτών. Και εδώ πρέπει να ρωτήσετε τους υπόλοιπους κυρίους, όταν έρχονται εδώ, βουλευτές από άλλα κόμματα ή πολιτικούς αρχηγούς άλλων κομμάτων, γιατί δεν ψηφίζουν αυτές τις προτάσεις. Προχτές, για παράδειγμα, ξανακαταθέσαμε την πρόταση νόμου και την ψηφίσαμε μόνο εμείς. Αρνήθηκαν να την ψηφίσουν. Γιατί δεν ψήφισαν, που έλεγε να επανέλθει ο 13ος, 14ος μισθός και η σύνταξη. Πολύ απλό είναι. Αφού υπάρχουν συνθήκες, έστω μικρής, αλλά υπάρχουν συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν ψηφίζουν την επαναφορά που έγινε σε συνθήκες άλλες, μνημονιακές, οικονομικής κρίσης κλπ. Αυτό τι είναι δηλαδή, πρέπει να έρθει ο σοσιαλισμός για να γίνει? Τελικά έτσι είναι. Μάλλον πρέπει να έρθει. Δηλαδή η εργατική τάξη, ο λαός στην εξουσία για να τα κάνει αυτά. Λοιπόν, με άλλη κοινωνική οργάνωση, με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, με άλλες δομές, με επιστημονικό κεντρικό σχέδιο για όλη τη χώρα και στον τομέα της υγείας κλπ. Κλπ. Αυτά τα ζητήματα εμείς θέλουμε και να τα σκεφτείτε, λέω, γιατί τελικά καταλήγουμε πάλι στο πολιτικό πρόβλημα που έχει η χώρα,
Φυσικά δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης, της σύσκεψης αυτό, όμως εμείς θεωρούμε ότι έχει άμεσα σχέση αυτό το ζήτημα και πρέπει όλους να μας προβληματίσει και να αρχίσουμε την κουβέντα μεταξύ μας για το πού πρέπει να πάμε και τι επιλογές και πολιτικές επιλογές πρέπει να αφήσουμε πίσω στο παρελθόν για να ανοίξει ένας δρόμος και για μας, για όλους μας και για την ίδια την κοινωνία, για το λαό μας. Και από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι οτιδήποτε χρειάζεστε, είτε για την οργάνωση του αγώνα, είτε για την προβολή των ζητημάτων, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε κανένα κόμπλεξ να χτυπάμε και πόρτες υπουργών και τον Πρωθυπουργό να ενοχλώ εγώ και στη Βουλή να τους τα λέμε και να καταθέτουμε ερωτήσεις κλπ, αλλά και να συζητάμε και να τους πιέζουμε μαζί με τον αγώνα που κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτά θα τα κάνουμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό και να μας ελέγξετε γι' αυτό. Και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε έχετε. Υπάρχει εξέλιξη, αν υπάρχει, είτε θετική, ελπίζω, σε κάποια ζητήματα, πολύ περισσότερο αν υπάρχει αρνητική που χρειάζεται ενδυνάμωση του αγώνα ύστερα και της άσκησης της μέγιστης πίεσης για αυτά τα ζητήματα που αφορούν ειδικά το νοσοκομείο Σερών. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για τη συζήτηση εδώ και την ενημέρωση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία.